Ναι. Πάμε στη ρούλαχά μου. Αχ, την αγαπώ. Παιδιά, παιδιά, να σας πω κάτι για τη ρούλαχά μου. Ναι. Παλιότερα, που ήμουνα, δεν ήμουνα στην τηλεόραση, ήμουνα στο Στάτους. Και ήμουνα διευθύντρια και θα ερχόταν η ρούλαχά μου για μια συνεργασία, συνέντευξη, δεν θυμάμαι. Έρχεται η ρούλα λοιπόν με το καπέλο βέβαια και γυαλιά. Και κάθεται απέναντι και μου λέει: τα γυαλιά δεν τα φοράω γιατί είμαι ξενυχτισμένη. Είναι από κοκεταρία. Τέλειο. Και κάναμε τη συζήτηση, ναι, με τα γυαλιά. Τα βρήκατε αμέσως. Τι της είπε η Ελένη Μενεγάκη όταν στην πρώτη σύσκεψη του πρωινού καφέ εμφανίστηκε η Ρούλα Χάμου με το καπέλο. Και τα γυαλιά. Χωρίς τα γυαλιά. Α. Αλλά η Μενεγάκη της είπε κάτι συγκεκριμένο. Ποιος είναι ο άντρας, ο ίδιος άντρας που είχε ερωτευτεί η Ρούλα Χάμου, αλλά εκείνος ήταν ερωτευμένος με τη Μενεγάκη. Τι συνέβη στον πρωινό καφέ όταν ήταν η Ρούλα Χάμου και περίμεναν την Πόπη Χατζηδημητρίου να κάνει πρεμιέρα. Αυτό το αλλά ξέρω λίγο την ιστορία. Είδαν να μας πεις. Τι Μενεγάκη. Και ποια είναι η σχέση της με τον Νότι Σφακιανάκη και άλλες πολλές αποκαλύψεις. Και γιατί τον πάει να τον Παπανότα. Πώς θα πάει τον Παπανότα. Πώς τον πανά. Το λέει έτσι ακριβώς. Ρούλα Χάμου, πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω. Κι εγώ χαίρομαι. Την τελευταία δεκαετία ιδιώτευσα, θέλοντας και μη. Στον πρωινό καφέ πόσα χρόνια έμεινες με τη Ρούλα. Στον Αντένα, με τη Ρούλα λίγο, ένα χρόνο. Άρα ήσουν και στην αρχή της Ελένης Μενεγάκη στον πρωινό καφέ. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη νύχτα. Καταρχάς την Ελένη, το συγκεκριμένο άνθρωπο, τον ξέρω από την εφηβεία. Την ξέρω πολύ πριν την τηλεόραση. Ας πούμε, είχα ερωτευθεί έναν άνδρα ο οποίος ήταν πολύ ερωτευμένος με την Ελένη. Ήμασταν έφηβοι, παιδιά. Και μου έλεγε: είμαι πολύ ερωτευμένος με μια σκορπίνα κτλ. Η σκορπίνα αυτή ήταν η Ελένη Μενεγάκη. Και μετά στον καφέ, όταν την ξανασυνάντησες. Εκείνο το Σαββατοκύριακο που ήρθε η Ελένη στον πρωινό καφέ, εγώ έφυγα να πάω στην Αγχίαλο να κάνω το πρώτο γύρισμα του Νότι Σφακιανάκη εκτός των τυχών. Και τη Δευτέρα θα ξεκίναγε ο πρωινός καφές με την Πόπη Χατζηδημητρίου. Κάνουμε λοιπόν τις πρόβες με την Πόπη Χατζηδημητρίου, αλλά αντί της Πόπης βλέπουμε στον καναπέ την Ελένη Μενεγάκη, η οποία ήρθε στη μεσημεριανή σύσκεψη που κάναμε όλοι οι συντελεστές της εκπομπής. Εμένα με είδε λοιπόν έτσι με τα φουρό, τα καπέλα και τα λοιπά και λέει: έχουμε κάποιο θέμα στην εκπομπή. Γιορτάζουμε κάτι. Τάχασε η γυναίκα. Μιλάτε σήμερα. Η Ελένη θεωρώ ότι είναι οικογενειακό μου πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι παρούσα σε όλες μου τις χαρές και σε όλες μου τις λύπες. Ο Νότης Φακιανάκης είναι φίλος μου μέχρι και σήμερα. Ο Νότης Φακιανάκης είναι εκλεκτική συγγένεια. Θεωρώ ότι είναι ένα παρεξηγημένο πρόσωπο, πιθανότατα λόγω της επιθετικότητάς του. Θα επιστρέψει, γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι το σκέπτεται αυτό τώρα. Νομίζω ότι αισθάνθηκε την ανάγκη της ιδιωτικότητας, της εσωστρέφειας και νομίζω ότι ακολουθεί τον εαυτό του. Ρούλα, σε σχέση με το σήμερα, τότε αυτό το gossip που κάνατε ήταν νηπιαγωγείου επίπεδο. Τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται τόσο κουτσομπολιό. Όσο γίνεται ένας πολύ σκληρός σχολιασμός και στείνονται δίκες τηλεοπτικές. Οι εκπομπές αλληλοκατηγορούνται για σκληρό gossip, για κυτρινισμό. Από αυτό που πάσχουν οι ας πούμε ψυχαγωγικές εκπομπές, που δεν θεωρώ ότι είναι ψυχαγωγικές, είναι μάλλον διασκεδαστικές, νομίζω ότι είναι η πρωτοτυπία και η έλλειψη θεματικού περιεχομένου. Δεν γίνεται να εξαντλούνται όλα τα θέματα στο σχολιασμό της μίας εκπομπής για την άλλη. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει μία φθήνια και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Με την ομάδα του Κουσκούς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, με ποιους ανθρώπους έχεις επαφή μέχρι και σήμερα? Με όλους. Με την Κατερίνα πολύ συχνά επικοινωνούμε, τηλεφωνιόμαστε. Με τον Παπανότα πάντα τσακωνόμαστε για την ταυτότητα και την ηλικία, γιατί ισχυρίζεται πάντα ότι είναι μικρότερος από μένα. Τραγικό. Βρέθηκε άνθρωπος που φοβάται ο Παπανότας. Έτσι. Για την ηλικία να τον πάει. Ρούλα Χάμου, σ' αγαπάμε. Πόσο είναι ο Παπανότας τελικά, εκεί καταλήγω εγώ. Μας είπες, σε μια συνέντευξη της προάλλης. Δεν είπε. Δεν είπε πόσο είναι. Είπε ότι είναι συμμαχτής με τους Γερμανούς. Δεν είπε. Είπε ότι. Καλά, σε αυτή την εκπομπή δεν είπε. Το είπε στον αέρα. Όχι, δεν το είπε στην συνέντευξη. Ο Παπανότας δεν έχει πει ηλικία. Μαρία δεν το είπε. Μαρία δεν το έχει πει. Ο Παπανότας δεν έχει παίξει στον αέρα συνέντευξής μας. Αυτό. Εσύ.
Ακούω φωνές, Είναι και υπεράνω ηλικίας. Αυγουστή, τα άκουσες. Καλά, ο Αυγουστής άρα κι άλλα δεν ακούει αυτό. Καλά, αυτό ξαναπέσω. Αλλά ρώτησα για να μην πειρώτησε τα άλλα παιδιά και εμένα δεν με ρώτησε. Λέμε ότι η τηλεόραση έχει σκληρύνει τα τελευταία χρόνια. Γίνεται χαμός, κόβονται μαχαίρια. Τότε γίνεται πρόβα με άλλον άνθρωπο και πάνε αυτό. Στο ζωντανό και είναι η Ελένη Μενεγάκη στον καναπέ. Τι εγώ έγινε. Αυτό που ξέρω από αυτή την ιστορία είναι ακριβώς έτσι, ότι θα πήγαινε ήταν η Πόπη έτοιμη για να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Το πρωινό καφέ. Ναι. Ωραία. Στο ενδιάμεσο το κανάλι αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει πιο δυνατό το πρωινό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και πήραν την Πόπη και της είπαν θα είναι μαζί σου και η Ελένη Μενεγάκη. Σαν δουέτο. Ή... Ναι. Και η Πόπη αποφάσισε ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το ντουέτο. Μπορεί αυτή η ιστορία που έμαθα να είναι μακριά. Δεν έκανε όμως Σαββατοκύριακο πρόβες. Σαββατοκύριακο έκανε πρόβες. Πώς έκανε τις πρόβες Σαββατοκύριακο, αφού Δευτέρα θα έβγαινε. Πότε άλλαξε γνώμη. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί έκανε Παρασκευή τη γενική της να ξεκουραστεί για το Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο έγιναν άλλες πρόβες με την Ελένη. Μήπως το ενδιάμεσο έγινε συζήτηση, είπε η Πόπη, εγώ δεν θέλω. Νομίζω ότι άρεσε πιο πολύ η Ελένη, μάλλον. Πάντως η ιστορία τη δικαίωσε την Ελένη. Ναι, αυτό ρε παιδιά. Μετά από όλα αυτά. Εντάξει, τη δικαίωσε. Αλλά και η Πόπη ήταν ένα πρόσωπο που για τους δικούς της λόγους, μάλλον απομακρύνθηκε από την τηλεόραση. Είχε να κάνει πάρα πολλά. Και μετά είχε πάει στο Μέγκα. Ναι. Και έβλεπα την Ελένη στα πλάνα στον πρωινό καφέ και λες. Τι γυναίκα είναι αυτή, πραγματικά, ναι, δηλαδή, ναι, πώς λάμπει, τι μπρίο, δηλαδή, απίστευτο. Δεν είναι τυχαίο το άστρο της πραγματικά. Ελένης. Πραγματικά. Το πρόσωπο και η ενέργεια. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, είναι η ενέργεια. Η ενέργεια ήταν και όλο αυτό το μπρίο και η γλύκα, αυτά. Και όλοι ήταν ερωτευμένοι με την Ελένη. Άλλες εποχές, ωραία χρόνια. Καλά, πασόκ. Παιχνίδια, γραμμές, δώρα, λεφτά.